Η Ευελίνα Παπούλια μιλά για την εποχή που ήταν χορεύτρια και έκανε παρέα με την Τατιάνα Στεφανίδου. Η Ευελίνα Παπούλια μίλησε στην κάμερα του Έλα Χαμογέλα της Ίσης Χριστίδου για την τηλεοπτική πρόταση ύψους 60.000 ευρώ που είχε δεχθεί, αλλά απέρριψε τον χορό, τους δύο γάμους που έχει κάνει, αλλά και για την άγνωστη σχέση της με την Τατιάνα Στεφανίδου και την Τζένι Μπαλατσινού. Αναφορικά με την ενασχόληση της με το χορό και το γιατί σταμάτησε, η Ευελίνα Παπούλια είπε: 6 χρόνων αποφάσισα ότι εγώ αυτό θα γίνω, οπότε μου ήταν πολύ εύκολο. Το σώμα μου με σταμάτησε, οι τραυματισμοί μου, ήμασταν στην ίδια σχολή με την Τατιάνα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χορεύτρια, κάναμε πάρα πολύ παρέα, κολλητή παρέα. Μαζί με την Τζένι Μπαλατσινού ήμασταν μία παρέα, κάναμε παραστάσεις μαζί, πηγαίναμε στο Λονδίνο μαζί, αλλά μετά χαθήκαμε. Η Ευελίνα Παπούλια αποκάλυψε ότι της είχαν γίνει προτάσεις, για πολλά λεφτά και της έχει αρνηθεί, θυμάμαι για μια εκπομπή, περίπου 3 μηνών δουλειά, μου είχαν προτείνει περίπου 60.000 ευρώ και είπα όχι, κάνοντας αναφορά στους δύο γάμους που έχει κάνει στο παρελθόν, η Ευελίνα Παπούλια τους χαρακτήρισε καταστροφή. Όποιος μου δέσμευε την ελευθερία μου, άρχισα να πνίγομαι, έχω κάνει 2 γάμους καταστροφή. Με το που παντρευόμουν κάτι πάθαινα, είπε χαρακτηριστικά.